Είχα πει μια φράση ότι αρκετά χρόνια η ελληνική πολιτεία ασχολήθηκε μόνο με την προστασία των δικαιωμάτων των εγκληματιών. Είναι καιρός να μιλήσει και να ασχοληθεί και με τα δικαιώματα των θυμάτων, ναι, και τα δικαιώματα της ελληνικής κοινωνίας, η οποία θέλει να ζει ειρηνικά, θέλει να μην προπυλακίζονται οι άνθρωποι, να μην τους κλέβουν, να μην τους ληστεύουν, να μην βιάζουν τα παιδιά τους, να μην βλέπουν τους βιαστές που καταδικάζονται να κυκλοφορούν σε λίγο ελεύθεροι. Mm-hmm. Λοιπόν, όλα αυτά τα ζητήματα προσπαθήσαμε και πιστεύω ότι τα αντιμετωπίζουμε οριστικά πια με τους νέους κώδικες που θα τεθούν σε ισχύ, όλο αυτό το φαινόμενο που βλέπετε εδώ. Και το οποίο είναι αποτέλεσμα μιας αντίληψης που λέει ότι κάποιος που συλλαμβάνεται πολύ εύκολα μπορεί να πάει έξω. Κάποιος που συλλαμβάνεται και ενώ η έφεσή του έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, αυτός ξανακάνει στην περίοδο εκείνη εγκλήματα και σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτά τελειώνουν όλα με τους κώδικες τώρα. Τελειώνουν, λέτε. Τελειώνουν όλα, ναι, ναι. Γιατί τελειώνουν όλα γιατί. Είναι γνωστή η θέση της αστυνομίας. Το έχουν πει πολλές φορές από την αστυνομία. Λέει, παιδιά, εμείς συλλαμβάνουμε κόσμο. Τους βάζουμε μέσα, τους πάρουμε με τις χειροπέδες στη δικαιοσύνη, αλλά βγαίνουν έξω. Ναι, δυστυχώς. Γιατί όλο το σύστημα που έχει οικοδομηθεί κυρίως, και όχι μόνο, αλλά κυρίως με τους ποινικούς κώδικες που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ τελευταία μέρα πριν κλείσει η Βουλή το 19, ναι, τότε. Στην πραγματικότητα επήλθε η απόλυτη ασυλία των εγκληματούντων στην Ελλάδα. Η απόλυτη, δηλαδή να μπορεί να κάνεις τα πάντα και να μην έχεις την. Πώς να σου πω, να μην κινδυνεύεις από τίποτα. Είναι πολύ χοντρό αυτό που λέτε. Ναι, ναι, να σας πω. Ναι. Τι ζήσαμε το τελευταίο διάστημα, δηλαδή, να δείτε λίγο την υποκρισία. Με αφορμή κάποιες υποθέσεις. Mm-hmm. Η υπόθεση του βιασμού στην Ελλάδα. Του βιασμού. Ναι. Μέχρι το 2019, μέχρι τον κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ. Τιμωρούνταν με 20 χρόνια. Ναι. Κάτριξη. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ την υπόθεση του βιασμού και την πάει στα 15 χρόνια. Στα 15. Και το 2021 αυτή η κυβέρνηση, στην προηγούμενη θητεία, δημιουργεί την ποινή των ισοβίων όταν έχουμε βιασμό ανηλίκου. Βιασμό ανηλίκου. Σε μια υπόθεση που απασχόλησε την κοινή γνώμη το τελευταίο καιρό, εγώ ήμουνα στη Βουλή εκείνη την ημέρα και επειδή είχε υπάρξει η πρόταση της εισαγγελέως, η εισαγγελέας κάνει μια πρόταση. Για την υπόθεση του Κολονού. Ναι. Η εισαγγελέας κάνει μια πρόταση. Δεν μετέχει στην έκδοση της αποφάσης. Ναι, σωστό. Το διευκρινίσε. Δεχτήκαμε τότε μια επίθεση, αν είναι δυνατόν, και εγώ έτυχε να είμαι στη Βουλή εκεί ως Υπουργός Δικαιοσύνης για το τι είναι αυτό. Τι παρέμβαση γίνεται τώρα στη δικαιοσύνη υπέρ κάποιου κτλ. Και να εισαγγελέας και σας έχουμε πιασμένο. Προσπάθησα να τους εξηγήσω. Δείτε λίγο. Η υποκρισία σας είναι διπλή. Πρώτον, διότι την απόφαση την εκδίδει το δικαστήριο και μόνο το δικαστήριο. Ναι. Το δικαστήριο αυτό είναι δικαστήριο ενόρκων. Δηλαδή, οι απλοί πολίτες που κληρώνονται να δικάσουν εκεί έχουν την πλειοψηφία. Άρα, είναι ειδικό δικαστήριο που χρήζει πιο πολύ σεβασμό από όλους μας. Και ότι για την υπόθεση αυτή η προβλεπόμενη ποινή πια από την νομοθεσία που έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν ισόβια και αυτοί οι οποίοι μας κάνανε επίθεση εκείνη την ημέρα είχαν πάει την ποινή στα 15 χρόνια.